Έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο που το έχει βιώσει το άθλημα επί σειρά ετών και νομίζω ότι έχει την εμπειρία, έχει τη γνώση, έχει την καταξίωση, έχει όλα όσα χρειάζεται να μιλήσουμε για τα Καποδίστρια. Έχει βγάλει και αν έχει βγάλει αθλητές. Νίκος Μόσχος κοντά μας τηλεφωνικά βεβαίως να μιλήσουμε για αυτή την πολύ σημαντική διοργάνωση που θα γίνει στο νησί μας. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαντούλα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Πώς είσαι, τι κάνεις? Εδώ, μόλις γύρισα από το στάδιο. Ναι. Και κάνω καμία δουλειά στο σπίτι. Πυρετώδης, οι προετοιμασίες νομίζω ότι πλέον έχει γίνει δεσμός. Έτσι, τα Καποδίστρια κάθε χρόνο τα βλέπουμε. Κάθε χρόνο τα περιμένουμε, μάλλον. Ναι, περιμένουμε. Ελπίζουμε να αποδεχθούν την πρόσκληση ικανός αριθμός επίλεκτων αθλητών. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, η αξία των αγώνων είναι να γίνουν και σπουδαίες επιδόσεις για να τους αναβαθμίσουμε και να βάλουμε και σαν κριτήριο τους ΕΓΑΣ που μέχρι τώρα δεν το έχουμε καταφέρει. Να είναι δηλαδή ένα κριτήριο για τους επίλεκτους αθλητές και τα όρια που θα κάνουν να μπορούν να θεσμοθετηθούν ή να δικαιολογούν την παρουσία των αθλητών. Δεν πειράζει όμως, εμείς mm-hmm. προσπαθούμε. Εγώ βέβαια εκπροσωπώ το φέτος, είμαι τεχνικός υπεύθυνος των αγώνων, είμαι τεχνικός σύμβουλος του ΣΕΓΑΣ και προσπαθούμε από τη μεριά του ΣΕΓΑΣ οτιδήποτε να κάνουμε. Σε συνεργασία βέβαια με τον Κερκυραϊκό, ο οποίος έχει και την ευθύνη των αγώνων. Εμείς Νίκο, ποιοι αθλητές μπορούν να συμμετάσχουν στα Καποδίστρια 2018? Βασικά πρέπει να είναι αθλητές επίσημοι του ΣΕΓΑΣ. Mm-hmm. Δεν είναι ελεύθερη συμμετοχή. Ναι. Έχουμε σε όλες τις κατηγορίες αγωνίσματα. Από τη μικρή κατηγορία θα γίνουν και από τις Ακαδημίες των Σωματείων της Κέρκυρας μία επίδειξη με τη συμμετοχή παιδιών που δεν θα κριθούν αγωνιστικά, ναι, αλλά απλά θα λάβουν μέρος. Απλά θα λάβουν μέρος. Ναι. Θα γίνουν τα 40 μέτρα στην αρχή και μετά ακολουθεί το κυρίως πρόγραμμα από τις 4 μέχρι τις 7 και 30, μέχρι τις 19 και 30. Άρα θα είναι ένα πλούσιο πρόγραμμα όλο το απόγευμα στο Εθνικό Στάδιο. Εκεί, Νίκο, βλέπουμε ή έχουμε δει μέχρι τώρα αθλητές να βγαίνουν από εκεί, από τα Καποδίστρια ή να ξεχωρίζουν? Ναι, όχι. Αυτοί οι αγώνες είναι αγώνες επίσημοι του ΣΕΓΑΣ, ναι, δεν είναι αναπτυξιακού χαρακτήρα. Οι αγώνες αναπτυξιακού χαρακτήρα θα γίνουν στις 16 του μηνός. Έχουμε δει όμως κάποιο ρεκόρ, έχουμε δει κάποια μεγάλη επίδοση. Βέβαια. Και πέρσι, αν θυμόσαστε, είχαμε επίλεξους αθλητές. Είχε mm-hmm. συμμετάσχει ο Μουζενίδης ο Σφαιροβόλος, ο οποίος έριξε παραλίγο να κάνει παραλίγο ρεκόρ. Mm-hmm. Είχαν λάβει επίση αξιόλογοι αθλητές στο τριπλούν. Και ευελπιστούμε ότι και φέτος σε κάποια αγωνίσματα έχουν γίνει πρόσκληση, ακόμα δεν ξέρουμε τις συμμετοχές, ναι, αλλά ελπίζουμε να λάβουν μέρος. Μέχρι πότε δηλώνονται οι συμμετοχές, γιατί την ερχόμενη Κυριακή είναι οι αγώνες? Είναι μέχρι Τετάρτη το βράδυ. Απλά οι αγώνες είχαν προγραμματιστεί για το Σάββατο, που ήταν πιο βολική ημέρα. Mm-hmm. Όμως είχε κλειστεί η προπολού, γιατί καθυστερήσαμε λίγο σαν αφορά την οριστικοποίηση της ημερομηνίας των Καποδιστρίων. Είχε κλειστεί ένα τουρνουά ποδοσφαίρου βετεράνων μεταξύ των βαλκανικών χωρών. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Πρώτο βαλκανικό τουρνουά παλέμαχων ποδοσφαιριστών. Δεν σας παρακολούθησα γιατί σας είπα, ήμουν έξω από το σπίτι. Το καταλαβαίνω. Και σε συνεργασία πάντα με την διοίκηση του ΔΕΑΚ, που έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και με τον πρόεδρο και με τα μέλη, μεταφέραμε τους αγώνες για την Κυριακή. Είναι μια μέρα βέβαια. Καλύτερα, Νίκο, το Σάββατο έχουμε και τη μάχη του ΦΕΚΑ στο χάντμπολ. Νομίζω ότι σε έχω δει να παρακολουθείς και χάντμπολ. Σε έχω δει και στο κλειστό γυμναστήριο. Ακριβώς. Και το μπάσκετ και το χάντμπολ με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Και το ποδόσφαιρο. Λίγο πολύ αυτά τα αθλήματα τα κατέχω και μου αρέσουν. Είναι mm-hmm. και άλλα τα αθλήματα βέβαια τα οποία δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω. Είτε δεν έχω τις δυνατότητες. Λοιπόν, εντάξει, αυτά. Ναι, ο καθένας βεβαίως. Ναι, 6 Μαΐου λοιπόν στο Εθνικό Στάδιο από τις 4 και μετά νομίζω θα έχουμε πολύ κόσμο, πολλά παιδιά. Εκεί ελπίζουμε. Τι ευελπιστούμε να δούμε? Ελπίζουμε να δούμε ρεκόρ, ελπίζουμε να δούμε... Κοιτάξτε να δείτε. Θα λείπουν βασικά δύο πολύ μεγάλα ονόματα του κερκυραϊκού στίβου, και η Παναγιώτα Ιδώση και η Σπυριδούλα Καρύδη, με την ευκαιρία θα λάβουν μέρος στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα. Και θα είναι πλήγμα για τους αγώνες, αλλά τι να κάνουμε, τα κορίτσια προέχει η συμμετοχή τους σε παγκόσμια προσπάθεια. Ναι, σωστά. Που ελπίζουμε και να διακριθούν και τα λοιπά. Τώρα όλοι οι άλλοι επίλεξοι αθλητές της Κέρκυρας, και θα δούμε τι θα έρθουν από αυτούς που έχουμε προσκαλέσει. Επίσης περιμένουμε αθλητές από την περιφέρεια, από την Ήπειρο, από την... και τις γύρω, από την περιφερειακά τουλάχιστον. Μακεδονία, ναι, και από την Κατερίνη έχουν εκδηλώσει δύο κορίτσια που ήταν πρώτες στο Παλαιό Μαθητικό Πρωτάθλημα. Και θα έρθει και ο Βασίλης ο Μεγαλοοικονόμου, ο προπονητής του Καραλή και του Νεράτζη, mm-hmm. με κάποιους επίλεξους αθλητές. Γίνεται μια προσπάθεια όσο δυνατόν καλύτερα να συμμετάσχουν και να δουν και οι Κερκυραίοι φίλαθλοι και να αξιολογήσουν και να εκτιμήσουν και τις δυνατότητες των Κερκυραίων και τις επιτυχίες των Κερκυραίων, γιατί όπως γνωρίζετε ο Στίβος πραγματικά ίσως δεν έχει αξιολογηθεί και εκτιμηθεί
ανάλογα σύμφωνα με τις επιτυχίες τους. Γιατί πραγματικά το να έχεις, όπως είπε και ο κύριος Πομάσκη που ήταν εδώ, όπως γνωρίζεις, για το Βιβλιανσία, το να έχεις ένα νομό και να έχεις 8-9 παιδιά μέσα στο κλιμάκιο των εθνικών ομάδων, μιλάμε για μόνιμη παρουσία, όχι σαν αυτούς που καλούν και τους λένε. Γιατί ξέρετε, υπάρχει ένα παραμύθι όσον αφορά την πρόσκληση στις εθνικές ομάδες. Σου λέει ο Νίκος ο Μόσος εκλήθη στο κλιμάκιο της εθνικής. Ποιο κλιμάκιο? Εδώ είναι, ματούλα μου, επίδοση, αναγνώριση. Είσαι πρώτος, δεύτερος, τρίτος στην Ελλάδα. Μπαίνεις στην εθνική ομάδα και αγωνίζεσαι με τα χρώματα της εθνικής ομάδας. Το βιώσαμε και με τα παιδιά και ο Μαριάνο Πρέα ήταν εδώ, ο τριπλονίστας βεβαίως Ολυμπιονίκης. Μας μίλησε αποκλειστικά, γιατί δεν μιλάνε πολύ οι άνθρωποι που κάνουν τόσο σημαντικά πράγματα. Είναι πιο έτσι χαμηλών τόνων. Βλέπει λοιπόν, μας είπε και εκείνος αλλά και ο προπονητής των παιδιών με την εθνική, ότι βλέπει ήδη ταλέντα. Βλέπει ένα εθνικό στάδιο γεμάτο κόσμο και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κύριος Πομάσκη πραγματικά εξεπλάγει. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν θα μιλήσουμε εμείς για το έργο μας. Θα μιλάνε οι τρίτοι πανελλαδικά και αξιολογικά και αξιοκρατικά. Σωστά. Η αναγνώριση, η εκτίμηση και η αποδοχή δεν θα επιβληθεί από τον Νίκο τον Μόσχα, τον Πάρο τον Σκορδίλη, τον Κώστα τον Κασιάλη, τον Σταμάτη Σουβλάκη. Θα πεις και όλα τα ονόματα μαζεμένα, τα ωραία τα ονόματα. Ναι, από τα έργα τους και από τα αποτελέσματά τους. Και από τη διαχρονική πορεία που έχουν μέσα στην προσπάθεια που κάνουν, από τη σχέση τους με τα παιδιά τους αθλητές και τις οικογένειές τους, και από όχι μόνο από το προπονητικό έργο, αλλά από το εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό και κοινωνικό έργο. Διότι ο αθλητισμός είναι ένας τρόπος λειτουργίας της κοινωνίας. Ισορροπίας μάλλον της κοινωνίας. Σωστής, ισορροπημένης. Δεν μπορώ, Νίκο, να μην σε ρωτήσω. Συνήθως όταν μιλάμε μαζί, αναφερόμαστε σε όλα τα πράγματα που μας απασχολούν ή συζητάμε διάφορα. Επειδή πολλοί κόσμος μου είπε και τότε που είχαμε κάνει τη συνέντευξη με τον Μάριανο Πρέα και είχαμε μιλήσει και με τα παιδιά της Εθνικής, βλέπω τον Νίκο Μόσχο στο στάδιο, βλέπω τον Νίκο Μόσχο στο Στίβο. Είναι ένας άνθρωπος που είναι χρόνια σε αυτό στο Στίβο, χρόνια στο νησί, έχει βγάλει ταλέντα, έχει βγάλει αθλητές. Είναι εκτός Κερκυριακού βέβαια τώρα γυμναστικού συλλόγου, αλλά πάντα στο άθλημα, έτσι. Δηλαδή, κάποιος που σε βλέπει στο γήπεδο, μην παρερμηνεύει τα πράγματα. Είσαι και θα είσαι στο άθλημα, στο χώρο. Έτσι δεν είναι? Εγώ υπηρετώ τον Ιδρώτα των Αθλουμένων και την ιστορία του Κερκυριακού Γυμναστικού Συλλόγου. Δυστυχώς, συμπεριφορές ορισμένων ατόμων που γνωρίζεις πάρα πολύ καλά με στενοχώρησαν όχι μόνο εμένα και πιστεύω και γενικά τους ανθρώπους που αγαπούν το Σύλλογο. Ναι. Δεν μπορούσα εγώ να καταλήψω ούτε, γι' αυτό και η ανακοίνωση που είχαμε, θυμάσαι που εκείνη τη στιγμή ήμουν πολύ φορτισμένος και δεν ήθελα να μιλήσουμε στον αέρα. Γιατί κακά τα ψέματα μπορεί να ξεφύγει καμία κουβέντα. Και γιατί ήταν και όλα αυτά τα χρόνια, δεν είναι και λίγα, μια ζωή ολόκληρη σχεδόν. Εγώ λοιπόν δεν μπορούσα να αφήσω τα παιδιά. Ήδη τα παιδιά από αυτά που προπονώ εγώ πάνε πάρα πολύ καλά. Ο Πίπος ο Ντοκατέλης βγήκε πρώτος πανελλήδης μαθητικούς αγώνες με εκπληκτική επίδοση 21-80. Έχω την Πολιάνα την Τζιμπανίδη, η οποία έχει κάνει την καλύτερη επίδοση στα 300 μέτρα φέτος στις Παγκορασίδες. Είναι ο Σοφοκλής τώρα ο Τζιμπανίδης, και αυτός πήγε πολύ καλά. Ο Αντώνης ο Χυμαριός, ο Αλεξάκης. Έχω πάρα πολλά παιδιά και δεν μπορούσα αυτά τα παιδιά που τα προπονώ 7-8 χρόνια να τους πω ότι εγώ σας αφήνω, γιατί ξέρετε κάποιοι δεν μου συμπεριφέρθηκαν καλά ή έτσι ή αλλιώς υπάρχουν προβλήματα. Δεν τα καταλαβαίνουν τα παιδιά και δεν μπορεί να πληγώσει αυτά τα παιδιά με το να καταλήψεις. Παρέμεινα λοιπόν στη θέση μου χωρίς να έχω καμία έτσι, επαφή ή επικοινωνία με κάποιους ανθρώπους που επαναλαμβάνω μας στενοχώρησαν και δεν μας συμπεριφέρθηκαν. Άρα είσαι τελείως εκτός Κερκυριακού. Και σας είπα ότι εγώ εμείς από την πρώτη του μηνός του... Ναι, το ξέρω. Ενώ, επειδή υπάρχει και ένα συναισθηματικό δέσιμο που αυτό δεν μπορούμε να το βάλουμε στην άκρη, γιατί εντάξει. Να σου ξαναθυμίσω ότι το συναισθηματικό, εγώ ήρθα πρωταθλητής στον Κερκυραϊκό 10 χρόνια. Ανακρούστηκε ο εθνικός ύμνος γιατί κέρδισε βαλκανικό πρωτάθλημα και οι αθλητές και αθλήτριές μου έχουν συμβάλει στο να ανακρουστεί ο εθνικός ύμνος πάνω από 15 φορές. Λοιπόν, αυτό νομίζω τα λέει πολλά. Όποιος μπορεί να το καταλάβει, Ματούλα, είναι μερικοί που δεν το καταλαβαίνουν. Γιατί δεν έχουν ιδρώσει ποτέ, δεν έχουν περάσει ποτέ από το στάδιο. Το πρόβλημα είναι δικό τους, δεν είναι δικό μας. Εμείς είμαστε πολύ ωραία, χαιρόμαστε, ειλικρινά. Ωραία, να επιστρέψουμε στα Καποδίστρια 2000. Ναι. Να επιστρέψουμε σε αυτό. Ο Κερκυριακός Δημόσια Συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα, το Δήμο Κέρκυρας, το ΔΟΠΑΠ, την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ. Είναι πολλής κόσμος, Νίκο. Και αν κάποιος έρθει στους αγώνες, θα δει ότι χρειάζεται οργάνωση, χρειάζεται ετοιμότητα. Γιατί χρονομετράτε, τρέχετε. Πρέπει όλοι να είναι στη σειρά τους, όλοι να πάνε ο ένας μετά τον άλλον. Υπάρχει μια δουλειά και ένα πρόγραμμα από πίσω το οποίο πρέπει να τηρηθεί. Έτσι. Όπως τα είπες, είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά και πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι αγώνες έχουν μια αξιολόγηση από την Ομοσπονδία.
Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει μια επίδοση, παράδειγμα, και να μην υπάρχει ανεμόμετρο ή να μην υπάρχει φωτοφίνης και τα υπόλοιπα. Υπάρχει λοιπόν μια συνολική προσπάθεια. Θέλω να πιστεύω ότι παρά τα προβλήματα που υπάρχουν στο επικοινωνικό κομμάτι, όσον αφορά το εκτελεστικό, θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι για να πετύχουμε τους αγώνες. Γιατί την τεχνική και οργανωτική ευθύνη των αγώνων την έχει ο ΣΕΓΑΣ. Ωραία. Η ομαδία δεν έχουν κοινωνική. Άρα θα τα πούμε την Κυριακή, την Κυριακή το απόγευμα στο Εθνικό Στάδιο, Νίκο. Θα χαρούμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, η συνέχεια, και επίσης ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.